Φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα με μεγάλη χαρά τον κύριο Νίκο Μαυρωματάκη, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο Ηράκλειο με το συνδυασμό Κρήτη Πρώτη Δύναμη, με επικεφαλής τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Κύριε Μαυρωματάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές. Κύριε Μαυρωματάκη, θέλω ξεκινώντας εισαγωγικά, είστε ένας νέος άνθρωπος, να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σμπρώχνει ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος εργάζεται βεβαίως δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες του Ηρακλείου, έχει τα πτυχία του, να ασχοληθεί με τα κοινά και μάλιστα με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση σε μια περίοδο που η νεολαία μεταξύ της συζητώντας, μέρα με την ημέρα απαξιώνει κάθε βαθμό συμμετοχή στα κοινά, να το πω άντε έτσι απλά, χαλαρά, να μην πω πολιτική. Μάλιστα. Καταρχήν, κύριε Σαχίνη, ένας άνθρωπος για να ασχοληθεί με τα κοινά, ένας νέος, το κάνει πρώτα απ' όλα γιατί αγαπά τον τόπο του. Αγαπούμε την Κρήτη, αγαπούμε το Ηράκλειο. Πέραν τούτου, εγώ την κακή συγκυρία όπως την περιγράψατε, που ζούμε πολιτικά, τη θεωρώ ευκαιρία. Ευκαιρία για τη γενιά μας. Να βγούμε μπροστά, να δραστηριοποιηθούμε, να πάρουμε θέσεις ευθύνης, να δώσουμε μάχες και να τις κερδίσουμε. Ξέρετε, θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους στην πράξη να φύγουμε από το ρόλο του κριτή και να πάμε στο ρόλο του κρινόμενου. Να κριθούμε κι εμείς. Να δούμε, μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για τον τόπο μας, σε μια δύσκολη συγκυρία οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά, ανθρωπιστικά εν τέλει. Mm-hmm. Ωστόσο, η γενιά σας και η ακόμη πιο νεότερη είναι μια γενιά που είναι σπουδαγμένη, είναι μορφωμένη, δεν έχει δουλειά και αν δεν γυρίζει γύρω γύρω για να βρει ένα τρίμηνο, τετράμηνο ή πεντάμηνο, φεύγει στο εξωτερικό. Σας έχουν πει αλήθεια οι φίλοι σας, βρε Νίκο, τι ασχολείσαι τώρα με αυτά, ρε παιδί μου, εδώ δεν έχουμε δουλειά, μεταξύ μας μιζεριάζουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβληματισμούς, αλλά απαντώ ότι βγαίνω μπροστά για μας, για τη γενιά μας, για να παλέψουμε αυτά τα προβλήματα, πάντα σε επίπεδο περιφέρειας, έτσι. Γιατί δεν είμαστε κεντρική κυβέρνηση, δεν έχουμε πλήρης αρμοδιότητα, έτσι, αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα από τα ΕΣΠΑ, μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τον τόπο, για την Κρήτη, για την απασχόληση, για τους νέους. Το δεύτερο ερώτημα, κύριε Μαυρωματάκη, είναι γιατί με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, γιατί με την Κρήτη Πρώτη Δύναμη, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Εμπιστεύομαι τις δυνατότητες και τις προοπτικές του έργου του κυρίου Αρναουτάκη. Με τίμηση με την πρότασή του και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας από εμάς καταρχήν, σαν άνθρωπος που απλώς έχει μια θέση ευθύνης. Και από εκεί και πέρα θεωρώ πως έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να δίνει μάχες για την Κρήτη και μπορεί να τις κερδίζει. Από αυτή την προεκλογική εκστρατεία περίοδο, αν θέλετε, ποιο είναι αυτό που εσείς στην επαφή σας με τον κόσμο, με τους νέους ανθρώπους, με μεγαλύτερους, θεωρείτε ότι είναι το θέμα πρώτης προτεραιότητας που συζητούν οι περισσότεροι πολίτες και που αφορά φυσικά, έτσι, την περιφέρεια Κρήτης? Ποιο είναι αυτό δηλαδή που πιστεύετε ότι μένει στα χείλη των περισσότερων μιλώντας μαζί σας? Θα έλεγα ότι είναι ίσως το δικό δίκτυο της Κρήτης. Το δικό δίκτυο, και η κατάστασή του. Το δικό δίκτυο, τώρα δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω ακριβώς τα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα για κάθε άνθρωπο είναι η πρόσβαση αφού και προς το σπίτι του. Ιδίως μιλούμε για το εθνικό δίκτυο και για τα χωριά. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βάρος και σε αυτή την πενταετία. Έχουν γίνει βήματα μπροστά, έτσι. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο βόρειος οδικός άξονας δεν είναι
στην πλήρη αρμοδιότητα της περιφέρειας, έτσι. Η περιφέρεια συμμετέχει με δύο μηχανικούς μόνο, αλλά σε ό,τι μας αφορά ως περιφέρεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κύριε Μαυροματάκη, συζητώντας με τον κόσμο, αλλά έχοντας και τη δική σας οπτική και εμπειρία, αν θέλετε, μέσα από τις εφορίες, πιστεύετε ότι έχει περιθώρια μια περιφερειακή αρχή να κάνει πράγματα για τους πολίτες, ή είναι υποχρεωμένη να ασκεί απλά διαχείριση με βάση τα περιορισμένα κονδύλια? Το ΕΣΠΑ έχει κατά βάση, το ΣΕΣ δηλαδή πλέον, έχει περιθώρια να λειτουργήσει ως αυτοδιοίκηση στην πραγματικότητα, ή γίνεται αυτό που λένε κάποιοι το μακρύ χέρι του κράτους στο τέλος? Η νυν περιφερειακή αρχή έχει αποδείξει ότι μπορεί να παράξει αξιόλογο έργο με μειωμένες κρατικές επιχορηγήσεις από το 2010 έως σήμερα κατά 60%. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αποδεικνύει την αυτονομία της περιφέρειας Κρήτης σαν περιφέρεια, και ότι μπορεί να κάνει πράγματα και με μειωμένες κρατικές επιχορηγήσεις και χωρίς, θα το πούμε έτσι, τη στήριξη, την απόλυτη στήριξη της κρατικής εξουσίας. Παραμένουμε βέβαια διεκδικητικοί και μαχητικοί και προς την κρατική εξουσία και προς την Ευρώπη. Πείτε μου κάτι, από το διάλογο το πολιτικό που έχει αναπτυχθεί 3-4 εβδομάδες τώρα μεταξύ των συνδιεκδικητών της περιφέρειας, των συνδυασμών, και ζώντας το και από μέσα πια ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφερειακή ενότητα βεβαίως του Ηρακλείου, κύριε Μαυροματάκη, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, είστε ικανοποιημένος ως νέος άνθρωπος? Θεωρείτε ότι δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών συζητά αυτά που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες του νησιού, ανεξάρτητα, προφανώς, για να είστε με τον κύριο Αρναουτάκη, δεν συμφωνείτε με τους υπόλοιπους, αλλά λέω, διάλογος που αναπτύσσεται, σας ικανοποιεί εσάς ως νέο άνθρωπο? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε. Για μας και για μένα προσωπικά, το διακύδευμα αυτών των εκλογών είναι το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, απέναντι στους πολίτες. Στους πολίτες της Κρήτης, στους πολίτες του Ηρακλείου. Αντιπαραθέσεις του τύπου μνημόνιο-αντιμνημόνιο δεν μας αφορούν. Η περιφέρεια έχει, και η περιφερειακή αρχή έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο τα 3,5 χρόνια που πέρασαν. Η τελική κρίση θα γίνει από τον κρητικό λαό στις 18 Μαΐου, και βάσει αυτού πρέπει να κριθούμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, ο συσχετισμός μνημόνιο-αντιμνημόνιο και αυτοδιοικητικές εκλογές είναι άστοχος, γιατί το μνημόνιο, η μόνη σχέση που έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ότι οι διατάξεις του συνεχώς περικόπτουν κονδύλια από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Μαυροματάκη, προφανώς και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές δεν κρίνεται το μνημόνιο και το αντιμνημόνιο, δεν ψηφίζω πολύ γι' αυτό, κρίνονται όμως μνημονιακές επιλογές, φερρυπίν. Εάν αύριο είστε περιφερειακός σύμβουλος, θα κληθείτε να τοποθετηθείτε στον κατατεθέν ήδη νομοσχέδιο για διαβούλευση, με το οποίο εγιαλεί και παραλίες, έχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες, ουσιαστικά κατοχυρώνονται σε μεγάλα ιδιωτικά, επενδυτικά και όχι μόνο κεφάλαια. Αν κάποιος έχει πάνω στον Αιγιαλό ακόμη και αυθαιρεσία, πληρώνοντας μπορεί να την ομοποιεί και μπορεί να την περικλείει. Δηλαδή θα ψάχνουμε για ελεύθερη παραλία σιγά σιγά, αν προχωρήσει έτσι το νομοσχέδιο. Αυτό είναι όμως μια επιταγή
που επιβάλλουν οι μνημονιακές προσαρμογές λόγω επενδύσεων. Εκεί δεν έχει θέση η περιφέρεια, θα σας πει κάποιος. Να πάρει θέση. Προφανώς. Προφανώς και θέλουμε τις παραλίες ελεύθερες για τον πολίτη. Και θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε κρατική και μνημονιακή πολιτική που επιβάλλει το αντίθετο. Έχω εδώ ένα μήνυμα από ένα συνυποψήφιο. Σας λέει: μπράβο ρε Νίκο, να συνεχίσεις να δίνεις κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη και από καρδιάς δυνατή εκλογή. Ένας συνυποψήφιος, δεν θέλει να πει ποιος. Άλλος φίλος λέει εδώ: καλά λέει, έχεις τόση ώρα τον κύριο Μαυρωματάκη. Και γιατί δεν λες ότι είναι δύο φορές άξιος, επειδή ο άνθρωπος έχει φυσικά κινητικά προβλήματα, έχει αναπηρία. Συγγνώμη, θέλω να πω στον ακροατή, αλλά εγώ τον κύριο Μαυρωματάκη, επειδή δεν αισθάνομαι ότι μία σωματική του αδυναμία είναι αναπηρία πολιτική, νομίζω ότι συνομιλούμε πολιτικά. Άλλωστε ο κύριος Μαυρωματάκης δεν έβαλε μπροστά την αναπηρία του, ίσα ίσα η αναπηρία είναι η δική του ευκαιρία. Τα έχετε μπερδέψει λιγάκι και θέλω να σας το ξεκαθαρίσω. Θα έλεγα ότι είναι φιλεσπλαχνία για κάποιους να επικαλούνται αυτό. Το λέω γιατί με ενοχλεί. Κύριε Μαυρωματάκη, έτσι δεν είναι. Είστε υποψήφιος ισότιμα και επενδύετε σε αυτό. Προφανώς όμως δοθείς ευκαιρίας. Κύριε Σαχίνη, είμαι υποψήφιος ισότιμα με τους συνυποψηφίους μου και επενδύω στη γνώση και στην εμπειρία ζωής που έχω. Τώρα, το γεγονός ότι η κινητική μου αναπηρία μου δίνει μια παραπάνω εμπειρία ζωής, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, έτσι. Προφανώς. Και εγώ το φυλάω και για το τέλος, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κατά τη γνώμη σας τι πολιτικές σε αυτό το τομέα πρέπει να έχει μια περιφέρεια. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να μου πείτε, ως νέος άνθρωπος, συζητάμε πολύ στην Κρήτη τον πρωτογενή τομέα, τα αγροτικά και τον τουρισμό. Αρκεί αυτό, κύριε Μαυρωματάκη, σήμερα στη νέα γενιά? Μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι νέοι στα χωράφια? Έχουμε τόσο πολύ κλήρο, θα σας πει κάποιος? Και από την άλλη, μπορούν όλοι να γίνουν ξενοδόχοι ή μπορούν να γίνουν όλοι στα τουριστικά επαγγέλματα και δει με συμβάσεις στον αέρα όπως καταγγέλνουν οι ξενοδοχοί? Είναι μόνο αυτοί οι δύο πυλώνες που έχει να επενδύσει το νησί, κατά τη γνώμη σας, ως νέος άνθρωπος? Είναι δύο βασικοί πυλώνες. Προφανώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το νησί μας έχει να επιδείξει και μια πολιτιστική κληρονομιά τεράστια. Έχουμε αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία δουλεύουν άριστα και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους φαίνονται, και μιλώ για το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο, με διαρκής νέα σχέδια και καινοτομίες. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δύο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης. Έχουμε όμως, η κριτική έχουμε να επιδείξουμε και άλλες δραστηριότητες και άλλες δεξιοτεχνίες. Έχουμε και άλλες πηγές πλούτου. Όμως πρέπει αυτοί οι δύο τομείς και, και να συνδεθούν μεταξύ τους και να στηριχτούν, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι η μοναδική πηγή ανάπτυξης, αλλά πρέπει να τους στηρίξουμε. Και η διασύνδεσή τους, ναι, θεωρώ ότι είναι ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πρέπει, δηλαδή, είναι αναγκαίο όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν και να προσφέρουν τα κριτικά, τα αγνά προϊόντα στους πελάτες τους, να στηρίζουν τους Έλληνες, τους Κρήτες παραγωγούς, έτσι. Και γιατί και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί και η δράση της περιφέρειας με την προώθηση των προϊόντων. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 140 προϊόντα έχουμε πιστοποιήσει με πιστοποιημένη ονομασία προέλευσης στο εξωτερικό, με τον brand name Κρήτη, από 30 κριτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια δράση η οποία επιβάλλεται να συνεχίσει και θα συνεχίσει. Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να δεθεί άρρηκτα απευθείας και με τον παραγωγό αγρότη? Διότι μέχρι στιγμής ο αγρότης δεν έχει δει ευθέως απολαβή. Σαφέστατα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει
και ο αγρότης να πουλήσει σε μια καλύτερη τιμή. Έτσι, την στιγμή που ο αγρότης δεν πουλάει δυσανάλογα του κόστους παραγωγής και ταυτοχρόνως γονατίζει και από τη φορολογία, την άδικη φορολογία που του επιβάλλεται, έτσι. Mm-hmm. Πέρα από τα γενικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ο πολίτης, ο συμπολίτης σας επιλέξει το ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη, την Κρήτη πρώτη δύναμη, και επιλέξει να είστε και ένας από τους σταυρούς προτίμησης, ο Νίκος Μαυρομαντάκης, αν αύριο δηλαδή είστε περιφερειακός σύμβουλος, υπάρχει μια προσωπική ατζέντα, προφανώς στα πλαίσια του συνδυασμού και του προγράμματός του, ενώ υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες που θέτετε προσωπικά πέρα από τα γενικά πολιτικά μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο, αν είστε περιφερειακός σύμβουλος? Θέλω να είμαι περιφερειακός σύμβουλος για όλους τους Ηρακλειώτες. Θέλω να σκύψω με πάσα ειλικρίνεια πάνω από τα προβλήματα του κάθε Ηρακλειώτη και να δουλέψω σκληρά για τη λύση τους. Εδώ θα μου επιτρέψετε, σαν να πρόκειτο για το πρόβλημα το δικό μου, για τη μάχη τη δική μου που δίνω καθημερινά. Έτσι θέλω να αντιμετωπίσω και τα προβλήματα του κάθε Ηρακλειώτη. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα υπάρχουν κάποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία, στα οποία κάθε περιφερειακός σύμβουλος και κάθε περιφερειάρχης οφείλει να δίνει και δίνει μια προτεραιότητα. Έτσι, και να έχω μια ευαισθησία παραπάνω. Εάν θέλετε να επεκταθούμε περαιτέρω, μπορούμε. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για τους νέους ανέργους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, για τους νέους ανέργους που δεν έχουμε σκοπό να σπαταλεί, να αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία δημιουργούν θέσεις εργασίας για τον τόπο και επαναφέρουν τους πολίτες στο δρόμο της ευημερίας και της αισιοδοξίας, έτσι, κόντρα στην πανελλαδική κρίση, έτσι. Mm-hmm. Μιλάω για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση παντού. Από εκεί δεν κρίνεται και το επίπεδο παντού μιας πολιτείας τοπικής, περιφερειακής ή όχι, αν εξασφαλίζει τις ίδιες δυνατότητες για όλους τους πολίτες. Ή να το πω διαφορετικά, οι εντός ή εκτός εισαγωγικών μειοψηφίες και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν κρίνουν και την ποιότητα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν κρίνεται από τα προνόμια της πλειοψηφίας τελικώς, αλλά από το αν η μειοψηφία υπολογίζεται ως μέρος του όλου. Ερώτηση λοιπόν, είμαστε μια περιοχή, ας πάμε στην κατηγορία που δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι συνάνθρωποι, συμπολίτες με τα ίδια δικαιώματα, ας πάμε στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Η περιφέρεια ως Κρήτη, ως ενότητα, είναι μια περιφέρεια προσβάσιμη? Τους παρέχει τις δυνατότητες? Θα μου πείτε, εδώ όλη η Ελλάδα, αλλά εδώ εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, από τη δεκαετία του 80 και μετά που εγώ ξεκίνησα να δραστηριοποιούμε σαν άνθρωπος, οφείλω να σας πω ότι πανελλαδικά έχουν γίνει άλματα στο θέμα της αποδοχής των ατόμων με αναπηρία από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και τελικά της ένταξής τους ισότιμα μέσα σε αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας έχει προβλέψει τις απαραίτητες ράμπες και τις απαραίτητες θέσεις αναπηρικές για να έχουν πρόσβαση όλα τα άτομα με αναπηρία στους δρόμους του κέντρου του Ηρακλείου, στις καφετέρειες, στα πεζοδρόμια κλπ. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Στην πράξη. Γιατί όταν όμως κάποιος συμπολίτης, δεν θα μπω σε χαρακτηρισμούς, αλλά κάποιος που δεν δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα
σε αυτή την παροχή, γιατί δεν τη χρειάστηκε ποτέ. Πηγαίνει και παρκάρει μπροστά από μια ράμπα ή σε μια αναπηρική θέση. Αυτό, πέρα από τον τιμωρητικό χαρακτήρα, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα κανενός δήμου καμιάς περιφέρειας. Έτσι. Θέλετε να μου πείτε όμως ότι αν το επέλεγαν ως μία από τις πολιτικές προτεραιότητες σε προσβάσιμες πόλεις, χωριά και πλατείες, πρώτοι δεν θα λειτουργούσαν παραδειγματικά, γιατί χρειάζονται και παραδείγματα, και όχι οι περίφημοι γαϊδουρίστας που πολλές φορές είναι και αξιωματούχοι εκλεγμένοι, παρακαλώ κύριε Μαυρωματάκη, που πάνε και αράζουν τα αυτοκίνητα αφού βρήκαν εκεί τη ρεμίζα, το αφήνουν εκεί. Τελείως. Δεν με νοιάζει. Είμαι και εξουσιαλή. Άμα το βλέπει ο πολίτης αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το κάνει 100 φορές. Ποιος κάνει την αρχή και βάζει τα αυτοκίνητα πάνω στην πλατεία Ελευθερίας? Όλο κάτι κρατικές πινακίδες και μετά όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι χρειάζεται και ένας παραδειγματισμός. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ δεν έχω δει ερετό να παρκάρει σε ένα πυρική θέση. Έχω δει εγώ, μην παίρνω το όρκο, και έχει δει πολλοί κόσμος και έχει φωτογραφίσει. Αλλά δεν είναι το θέμα να κατανομάσουμε ποιος και τι. Το θέμα είναι δεν έχουμε κουλτούρα. Το θέμα είναι να περάσει, ναι, στη συνείδηση των πολιτών, ανεξάρτητα από αρχές, ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει, μπορούν και μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού. Να δίνονται κίνητρα στην απασχόληση. Έτσι. Βασικό. Τα πάντα. Πρέπει τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να έχουν πρόσβαση παντού. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό. Είναι ζήτημα πολιτισμού για τη χώρα. Σας λέω, έχουν γίνει άλματα από τη δεκαετία του 80 και μετά. Χρειάζεται ακόμα εκ νέου προσπάθεια. Έτσι. Σαν περιφέρεια, θα μου επιτρέψετε να αναδείξω μια δράση η οποία, μελετώντας τη, με ενθουσίασε. Και μιλάω για την προσβασιμότητα στις παραλίες. Η περιφέρεια προωθεί ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και δίνει στο άτομο με αναπηρία τη δυνατότητα να εισέλθει μόνο του, αυτόνομα, μέσα στη θάλασσα. Αυτό το σύστημα, από όσο ξέρω, παρόμοιο λειτουργεί αλλά χειροκίνητα στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Φεστού, σε δύο παραλίες. Εδώ προωθείται ένα σύστημα ακόμη πιο σύγχρονο, το οποίο λειτουργεί σε παραλίες της Αττικής από το 2012, και στόχος μας είναι να επεκταθεί στο σύνολο των παραλίων του νησιού. Μάλιστα. Όριστε μια ανακοίνωση, θα έλεγα, άμεση και εξαιρετική. Θέλω, κλείνοντας, κύριε Μαυρωματάκη, να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω, απευθυνόμενος εσείς στους συμπολίτες μας, να στείλετε το δικό σας μήνυμα, γιατί δηλαδή στις 18 Μαΐου θα πρέπει να προσέλθουν στην κάλπη και γιατί θα πρέπει να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο με το οποίο και εσείς είστε υποψήφιος, και γιατί ο Σταυρός και στον Νίκο Μαυρωματάκη. Γιατί οραματιζόμαστε και οραματίζουμε μία περιφέρεια ακόμη πιο ευέλικτο εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη. Και έχουμε τη δύναμη να το πετύχουμε. Γιατί οραματιζόμαστε μία περιφέρεια με ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για όλους μας, χωρίς περιθωριοποιήσεις και αποκλεισμούς.